Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που συνεδρίασε εκτάκτως στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εξέφρασε την έντονη και καθολική αποδοκιμασία του Δικηγορικού Σώματος για τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό με τις οποίες επιβαρύνονται εκ νέου οι ήδη υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, από τους 567 συνολικά εγγεγραμμένους στο Σύλλογο, μόλις 100 κατέβαλαν τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το 2016. Με την ψήφιση των νέων μέτρων και την πάυση των εκπτώσεων, όπως ανέφερε ο κ. Γαϊτάνης, είναι αδύνατο από την 1η Ιανουαρίου του 2021 να κρατηθούν οι νέοι συνάδελφοί τους στο επάγγελμα. Κλείνουν γραφεία, εγκαταλείπουν δικηγόροι τον χώρο τους, το επάγγελμά τους, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους φορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2016, στους 30 δικηγόρους που εγκατέλειψαν το επάγγελμα, οι 9 ήταν για την ανεργία. Τα ποσοστά ωστόσο αυτά αυξάνουν όσον αφορά το πρώτο τετράμινο του 2017, όπου 9, δηλαδή ίδιος αριθμός δικηγόρων, στους 13 όμως εγκατέλειψαν το επάγγελμα. Ταυτόχρονα, βλέποντας τα νούμερα από τους δικηγόρους του Βόλου που έχουν παραδώσει τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια για το 2016, έχουν πληρώσει δηλαδή τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, διαπιστώνω ότι οι 100 στους 567 δικηγόρους μόνο έχουν τακτοποιήσει για το 2016 τις ασφαλιστικές τους εκκρεμότητες. Είναι λοιπόν ένα ξεπέραστο πρόβλημα. Και αντί να δίνονται από την μεριά της πολιτικής ηγεσίας κίνητρα παραμονή στο επάγγελμα για να μπορούμε να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές, έρχονται και αυξάνουν τις ασφαλιστικές εισφορές, ειδικά των κατηγοριών εκείνων των δικηγόρων, οι οποίοι θα έλεγα ότι ευνοούνται, δεν πλήττονται τόσο με την καθιέρωση του ΕΦΚΑ. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου πρόσθεσε ακόμη πως λόγω της αδυναμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τους 13 δικηγόρους στη Μαγνησία που αποχώρησαν το πρώτο τετράμινο φέτος από το επάγγελμα, οι 9 οδηγήθηκαν στην ανεργία. Πέρυσι, από τους 30 συνολικά που είχαν αποχωρήσει όλο το έτος, 9 είχαν οδηγηθεί στην ανεργία. Από την 1η-1η-2021 θα υπάρχει τεράστια διπλασιασμός, τριπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανένας να μείνει. Όταν λοιπόν κάνουμε εκκλήσεις στην ηγεσία της χώρας, στους δανειστές μας, να δουν κίνητρα παραμονή στο επάγγελμα για να μην βγούμε στην ανεργία, γιατί βγαίνοντας στην ανεργία, ο δικηγόρος που απασχολείται σήμερα δεν φαίνεται πουθενά. Ο δικηγόρος που δεν έκανε ούτε μια παράσταση και είναι άνεργος δεν φαίνεται πουθενά. Ωστόσο, όταν τον άνθρωπο αυτό, τον δικηγόρο, τον νέο επιστήμονα, τον αναγκάζει να φύγει, γράφεται και αυτό στη στρατεία των ανέργων. Αντί να δώσουν κίνητρα, δημιουργούν αντικίνητρα παραμονή στο επάγγελμα. Δυστυχώς, θα πω κάτι το οποίο είπα και στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την Τρίτη το απόγευμα. Οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, δυστυχώς, έχουμε γίνει διαχειριστές της απελπισίας των δικηγόρων, των συναδέλφων μας. Αυτό πρέπει να σταματήσει.